Δημήτρη. Κύριε Στυλιανίδη, επειδή ξέρω και την εμπλοκή σας στη Νέα Δημοκρατία, ξέρω και τις πολιτικές σας σχέσεις με τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι στενές. Τελικά αυτή η δήλωση, η διαρροή, συνέβη, διότι υπήρξε ένα πείο ομαδών και από τον κύριο Τζικώστα και από τον κύριο Κυριακού Μητσοτάκη που ήταν εδώ χθες στο Μέγκα και από τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα στο Έθνος, όπου καλούν τον κύριο Καραμαλή να βγει να το πει ευθέως. Μη αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα στον κύριο Καραμαλή να πηγαίνει με διαρροές και να παρεμβαίνει στην εκλογική διαδικασία στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σαραντάκο, ξέρετε ότι στάθηκα δίπλα στον Κώστα τον Καραμαλή σε δύσκολες στιγμές για αυτόν και την ώρα που όλοι τον είχαν αρνηθεί. Και ξέρω ότι του μιλάτε τακτικά. Ουδέποτε εγώ δεν θα. Είναι και κουμπάρι. Δεν είστε κουμπάρι. Αυτό είναι δευτερεύον. Η πολιτική σχέση έχει σημασία σε αυτή τη στιγμή. Εγώ ουδέποτε δεν θα υποστήριζα κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν θα είχε, αν θέλετε, όχι την έγκρισή του, αλλά εν πάση περιπτώσει αν δεν θα υπήρχε μια προηγούμενη συμφωνία. Τι λέτε εσείς ότι στήριζε τον κύριο Μημαράκη και τον κύριο Καραμαλής? Είναι από τους πρώτους. Τι λέτε τώρα, τι είπατε? Θα σας απαντήσω. Με καθαρότητα, δεν έχω να κρύψω κάτι. Ο Κώστας Καραμαλής είχε ενθαρρύνει το Βαγγέλη του Μημαράκη να κατέβει υποψήφιος, διότι επενδύοντας πάνω στην εμπειρία και τη γνώση του, τη γνώση και της ανθρωπογεωγραφίας και της οργάνωσης, γιατί σε αυτήν την οργάνωση γεννήθηκε, μεγάλωσε πολιτικά, από πρόεδρος ΣΟΝΕΔ μέχρι πρόεδρος Βουλής, μπορούσε να βασίσει την ενότητα και την προοπτική της παράταξης. Δεν νομίζω ότι έχει επαναχωρήσει ο Κώστας Καραμαλής από αυτή τη θέση. Τώρα, από εκεί και μετά όμως, ξέρετε ότι ο Κώστας Καραμαλής σέβεται τις διαδικασίες, σέβεται τους υποψηφίους, δεν θα έβγαινε ποτέ με δημόσια δήλωση να το πει. Γιατί όμως, αλλά, γιατί να μην βγει? Είναι το κόμμα που γιατί, είναι ο θείος του, είναι ο ίδιος ένα σημαντικό. Γιατί τέλεχος, όταν, όταν κάποιοι, κύριε Σαραντάκο, δεν αντιλαμβάνονται τη σιωπή του, θα αντιληφθούν το λόγο του? Ο Κώστας Καραμαλής μιλάει όταν υπάρχει και κάποιο διατάφτα στο τέλος. Και το έκανε κάθε φορά όταν χρειάστηκε. Όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσει, θα μιλήσει με διατάφτα. Πάντως αυτή τη στιγμή, για να μην πανικοβάλλονται όλοι τόσο πολύ, αφού δεν τους ενδιαφέρει και τον προσπερνούν με τόση ευκολία τον Καραμαλή, άλλος γιατί έχει άλλη αντίληψη, άλλος γιατί πιστεύει, ξέρω, στο μεταρρυθμιστικό κέντρο, άλλος γιατί πιστεύει στην δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Τι ασχολείται με τον Καραμαλή? Ας κατέβει στον κόσμο να μετρηθεί εκεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα καραμαλικό σε αρχές και αξίες που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και επιστρέφει αυτή τη στιγμή σε αυτές τις αρχές και τις αξίες για να μπορέσει να αναγεννηθεί και να ξαναμεγαλώσει παίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει τις επόμενες, την επόμενη περίοδο. Περιγράφεται μια ιδιοκτησία, καταλαβαίνω. Έτσι. Δεν κατάλαβα. Ιδιοκτησία έχει μόνο ο λαός στις παρατάξεις. Οι αρχές και οι αξίες που μοιράζεται η πλειοψηφία του λαού είναι αυτές τις οποίες όλοι υπηρετούμε όταν μπαίνουμε σε αυτή την παράταξη. Από εκεί και μετά, αυτοί που προσπαθούν να αναπτύξουν τις λογικές ιδιοκτησίας, δεν σας κάνει εντύπωση ότι είναι νεοφώτιστοι νεοδημοκράτες? Αυτοί μπαίνουν σε αυτή τη λογική της προπαγάνδας. Γιώργιος Γιάννητα. Δεν θέλω να ονοματίσω τώρα. Δεν θέλω να ονοματίσω. Δεν θέλω να ονοματίσω τώρα. Αλλά όποιος είναι αντικαραμαλικός, ας βγει να το πει και ας έρθει να κάνει καριέρα με το λαό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να θέλουν να είναι στη Νέα Δημοκρατία, να θέλουν να απολαμβάνουν τη δύναμη που δίνει αυτό το 28% το όμοιο γενές και το πολιτικά και ιδεολογικά συνειδητοποιημένο, και την ίδια ώρα να κάνουν παιχνίδι άλλες φορές με την ακροδεξιά, άλλες φορές με την νεοφιλελεύθερη αντίληψη, άλλες φορές δεν ξέρω εγώ με τι. Υπάρχουν συγκεκριμένες αντιλήψεις, αξίες που υπηρετεί αυτή η παράταξη. Εγώ έχω προκαλέσει και στο παρελθόν όποιος δεν είναι καραμαλικός στη Νέα Δημοκρατία να βγει να το πει και να κατέβει μετά στο λαό να μετρηθεί. Αν κάποιοι άλλοι θέλουν να υπηρετήσουν άλλες αντιλήψεις, πάλι η πολιτική δημοκρατία δίνει τέτοιο δικαίωμα. Ας βγουν έξω να υποστηρίξουν άλλες αντιλήψεις. Εμείς όμως, όχι προς Θεού, εμείς ποτέ δεν θα αφήναμε αυτή τη μεγάλη παράταξη. Αυτή τη μεγάλη παράταξη, κύριε Καμπουράκη, είμαστε εμείς καταρχήν. Να εκτραπεί, εμείς που μεγαλώσαμε, που υποστηρίξαμε με αγώνες, με θυσίες τις αξίες του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να εκτραπεί αυτή η μεγάλη παράταξη είτε σε ακροδεξιές είτε σε ελιτίστικες αντιλήψεις. Είναι λαϊκή ευρωπαϊκή παράταξη η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι τις εκπροσωπούν? Αυτή τη στιγμή πρέπει να ανακτήσει αυτή τη την φρεσκάδα και αυτή τη την προσωπικότητα και με αυτήν τη σημαία να πάει μετά στο λαό να αναμετρηθεί. Ποιοι εκπροσωπούν τις ελιτίστικες αντιλήψεις? Αυτό ο καθένας νομίζω το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται εγώ να πω ονόματα, ούτε είναι και σωστό να το κάνω. Πώς, δεν τους είπατε? Όπου χρειάστηκε να διασταυρώσουμε ιδεολογικά και πολιτικά τα ξύφη μας θεσμικά και εντός των οργάνων του κόμματος, όταν χρειάστηκε το κάναμε. Και θα το ξανακάνουμε και στο μέλλον. Εμφύλιο βλέπω. Πολύ ανεβασμένο στόχο, ρε παιδί μου. Όχι εσύ μόνο, όλοι. Δεν είναι εμφύλιος. Είναι ένας γόνιμος διάλογος. Είναι ένας γόνιμος διάλογος. Απλά ο κόσμος ο οποίος προσέρχεται για να ψηφίσει την Κυριακή πρέπει να ξέρει τι ψηφίζει. Δεν χρειάζεται να είναι ο λύκος με μάσκα προβάτου.
Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι πιστεύει ο καθένας και να ψηφίσει ξεκάθαρα. Ποιοι είναι οι λύκοι που κατεβαίνουν υποψήφοι και στην Ευρωβουλή. Κατεβαίνουν και οι λύκοι στη Νέα Δημοκρατία. Με μένα δεν θα κάνετε ρεπορτάζ εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, εσείς τα λέτε. Εγώ τι ρωτάω. Εσείς τα λέτε μόνο σας. Δεν είναι το ρεπορτάζ. Εμένα δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει ενωμένη και θα βγει και δυνατή από αυτή τη διαδικασία. Είναι βαριά και όχι. Θεωρείτε ότι το στυλ, το ύφος, όλο αυτό που αποπνέει αυτή τη στιγμή ο αντιπαραθετικός σας λόγος έναντι των υποψηφίων των υπολείπων, εκφράζει τον κύριο Κώστα Καραμανλή? Α, τώρα εσείς προσπαθείτε να με πάτε αλλού. Λοιπόν, εγώ θα σας απαντήσω. Εγώ θα σας απαντήσω λοιπόν. Ναι. Θέλετε να σχολιάσουμε τους υποψηφίους, να το κάνουμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έκανε μια σοβαρότατη πολιτική παρουσία, τεκμηριωμένη, εκφράζοντας κατά τη γνώμη μου μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη, η οποία βεβαίως πρέπει να ενυπάρχει σε μια μεγάλη παράταξη, δεν μπορεί όμως να είναι το κυρίαρχο ιδεολογικό ρεύμα. Μάλιστα. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι ένα καινούριο στελεχός μας, ήρθε εκ μεταγραφής, υποστήριξε με πάθος την πολιτική του Αντώνη του Σαμαρά. Κατά τη γνώμη μου, εξετράπει κάποιες στιγμές έναν φιλομνημονιακό ακτιβισμό, ο οποίος δεν εκφράζει την κυρίαρχη ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας ως λαϊκό κόμμα της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Αυτό του δημιούργησε κάποιους οπαδούς, ένα εσωτερικό ακροατήριο, αλλά κατά τη γνώμη μου έδιωξε και από τη Νέα Δημοκρατία κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, παραδοσιακές συμμαχίες, οι οποίες έπρεπε να έρθουν και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έρθουν πίσω. Άρα είναι και αυτός βεβαίως ευπρόσδεκτος και πρέπει να εκφράσει αυτή την τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά κατά τη γνώμη είναι υποσύνων. Ο Αποστόλης ο Τζικώστας είναι ένα παιδί το οποίο είναι αξιόλογο. Έδωσε μια μάχη και την κέρδισε στο Βορρά. Κατά τη γνώμη μου έχει καταβολές καλές, αλλά κατά τη γνώμη μου έχει δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι τεχνικής φύσεως, είναι η αδυναμία του να είναι κοινοβουλευτικός αρχηγός τα επόμενα 5 χρόνια, και αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα πρόβλημα, μια αδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Και δεύτερον, έχει επιλέξει να παίξει με την εικόνα και όχι με την ουσία. Διότι η σύγκρουση, δεν, λέτε, όμως, η σύγκρουση δεν είναι παλιό και νέο, έτσι. Σας είπα, ναι. Κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή τους χωράει όλους. Το mainstream, ναι, το κεντρικό ρεύμα. Αλλά δύο, τον κύριο Τζικώστα αντικαραμαλικό δεν το λέτε. Ξέρω ότι είναι επίσης νομιστής του κ. Όχι, δεν τον λέω αντικαραμαλικό. Αλλά θεωρώ όμως ότι δεν μπορεί να εκφράσει αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχει ανάγκη συγκυρία. Εκτίμησή μου είναι ότι ο Βαγγέλης ο Μημαράκης και λόγω εμπειρίας και λόγω διαδρομής και λόγω λαϊκής αντίληψης και αυθόρμητου πολιτικού λόγου έχει την δυνατότητα αυτή τη στιγμή να εκφράσει τις ενισταμένες, την ενότητα και την προοπτική. Δεν απαντήσατε αυτό που τον ρωτήσεις, ότι όλα αυτά τα οποία περιγράφεται, το χαρακτηρισμό αυτό, φαντάζομαι ότι εκφράζεται σε έναν βαθμό και τον κύριο Καραμαλή. Έτσι. Δεν είμαι εκπρόσωπος του Κώστα του Καραμαλή. Όχι, είστε συνομιλητής του. Είμαι συνομιλητής του, τον σέβομαι απόλυτα. Έχω έτσι εκτίμηση στην ανάλυση του και έχω και εμπιστοσύνη στις επιλογές του. Το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή έχει ενθαρρύνει τον Βαγγέλη του Μημαράκη να είναι υποψήφιο στα δύσκολα. Δικαιώθηκε, διότι σε μια δημοσκοπικά 14% Νέα Δημοκρατία την άνοιξη μετά το δημοψήφισμα και την κατάρρευση, καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα 28% ομοιογενές πολιτικά και ιδεολογικά. Ναι. Που αν είχε επιτύχει το πείραμα διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε επιδιώξει ο κ. Λαφαζάνης, η κ. Κωνσταντοπούλου και όλοι αυτοί, θα γινόταν ντέρμπι τότε ο αγώνας. Εν πάση περιπτώσει, το 28% επειδή είναι ομοιογενές ιδεολογικά και πολιτικά, κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ στέρεη βάση για να κτίσουμε τη Νέα Δημοκρατία του μέλλοντος. Οκ, κύριε Μαγιέ, είστε πολύ δυστυχισμένος με αυτά που ακούτε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν... Εσείς τι να μιλήσετε, καθίστε.